σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να παρουσιάσουμε ως ομιλητή το σεβαστό μας και αγαπητό μας πατέρα Εφραίμ, καθηγούμενο της Ιεράς Σκήτεως Αγίου Ανδρέα του Αγίου Όρους, ο οποίος με πολύ χαρά αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και βρίσκεται ανάμεσά μας. Σεβαστέ μας γέροντα, με αισθήματα ευγνωμοσύνης σας προσκαλώ στο βήμα για να μας προσφέρετε την πνευματική ωφέλεια που μας ετοιμάσατε. Ευχαριστώ. Με τα σεπτά ευχάς και ευλογίας του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας, κυρίου κυρίου Βαρνάβα, αλλά και τα συνδικά σας, σεβαστοί μου πατέρες και λειτουργοί Θεού του Υψίστου, και όλων σας, εν Χριστώ αδελφοί μου αγαπημένοι Παναγιώφιλοι, βούλομαι ο αμαρτωλός να είπω εις την αγάπη σας και παρακαλώ να κλείνατε ευμενώς τα θεοφιλιώτα σας εις ένα θέμα το οποίο πάντοτε μας απασχολεί και είναι πάντοτε επίκαιρον και απλό και βαθύ θεολογικό. Και σκέφτηκα να έχει τον τίτλο «Φίλοι του Θεού και φίλοι της Θεοτόκου». Τίτλος πανυψηλότατος. Θέμα τολμηρών. Μόνον αγγελικών, ουχή ανθρώπινων. Αλλά παρακαλώ τον Χριστό μας να γίνει ηλαίος και να αποδεχθεί αυτά τα ταπεινά λόγια που θέλω να τα πω με όλη μου την καρδία εις την αγάπη σας. Ο ίδιος ο γλυκύτατος Χριστός μας, όπως γνωρίζουμε όλοι μας καλώς πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, εις όλα τα έτη του, τα τρία, της δημοσίου διακονίας του, εις το λαόν του Θεού, τον Ισραήλ, και δι' αυτού εις όλον τον κόσμο, διαχρονικός. Εις όλα αυτά επαναλαμβάνω τα τρία έτη του, το Πανάγιον στόμα του, το γλυκύτατο και χαριτωμένο, η πηγή πάσης ευλογίας και αγιασμού, δεν εσταμάτησε να λαλεί και να λέγει όσα αφορούν την σωτηρία μας, την σωτηρία όλων των ανθρωπίνων ψυχών. Όπως γνωρίζουμε, ο σκοπός είναι σωτηρολογικός. Δεν είναι κανείς να μάθει, ούτε να μορφωθεί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι βιβλίο που παρέχει γνώσεις, ούτε είναι εγκυκλοπαίδεια, ούτε είναι ένα θεολογικό βιβλίο, είναι αποκάλυψης. Αποκάλυψης υψίστη. Αποκάλυψης διαγίου πνεύματος. Άνευ Αγίου Πνεύματος ουδείς κατανοεί τι είπεν ο Θεός. Ούτε οι άγγελοι, εάν δεν είχαν πνεύμα Άγιο, και επειδή είναι πλήρες πνεύματος Αγίοι οι ουράνιοι οι άγγελοι, κατανοούν επακριβώς τι είπε και τι ελάλησε ο Χριστός μας δι' ημάς τους αμαρτωλούς και ευθυλείς. Οι Άγιοι Πατέρες μας όμως μας αποκάλυψαν και αυτοί δι' Αγίου Πνεύματος και ανέπτυξαν τρανώς αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, εις όσα γράφονται εις τα θεόπνευστα τέσσερα Ευαγγέλια των Ευαγγελιστών, των Ματθαίων δηλαδή, των Μάρκων, των Λουκάν και των Ιωάννην, τα γινώσκομεν λίγο ή πολύ, τα μελετούμε με πολλή ευλάβεια, όσο δυνάμεθα, μέχρι σε σχάδις μας αναπνοής, και είναι αχόρταστα. Δεν χορταίνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δια να μπορέσουμε να φωτίσουμε και να θρέψουμε τα ψυχάς μας και να φωτίσουμε και το νου μας, ώστε να έχουμε και σύνεση και διάκριση. Δεν εσταμάτησε λοιπόν ο γλυκύτατος Χριστός μας να κηρύττει πάντα όσα αφορούν την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Τα είπε όλα, τα ελάλησε όλα, τα απεκάλυψε όλα,
το λέγει ο ίδιος, θα σας το πω στο τέλος. Και τα κατανόησαν όλα δι' Αγίου Πνεύματος οι μακάριοι Απόστολοι, τρανός και απολύτως, από την Αγία Πεντηκοστήν και ενδεύθεν. Τότε διήνυξεν αυτόν το νουν του συνιένετας γραφάς. Πρώτον, μετά την Αγία Αυτού Ανάσταση. Και δεύτερον, τελείως, μετά την Αγία Πεντηκοστή. Έτσι λοιπόν κατανοούν οι ίδιοι και πιστεύουν ακραδάντως γιατί ελάλησε ο Χριστός μας ούτως. Γιατί είπε αυτά τα λόγια. Πώς ασφαλίζεται η σωτηρία πάσης ψυχής επί της γης, όχι μόνο των Ορθοδόξων, παντός ανθρώπου, κάθε ψυχή διψά και φανερός και κρυπτός την αλήθεια, τον Χριστόν μας, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Πόσο μάλλον εμείς οι Ορθόδοξοι, που εγεννήθημεν εξ Ορθοδόξων, τι μεγάλη ευλογία και χαρά είναι ανέκφραστος, τι απολογία θα δώσουμε. Παρακαλώ, πιστέψατε με τον αμαρτωλό, θα είμαστε εφόρου ζωή με ανεξόφλητο χρέος θείας αγάπης προς όσα μας αποκάλυψε ο Χριστός μας. Είπε και ελάλησε τα πάντα. Έφτασε η τελευταία του ημέρα επί της γης, Μεγάλη Πέμπτη, 22 του μηνός Μαρτίου, εκείνον το χρόνο, έτος 33. Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν και οι τελευταίες του ώρες. Συνηγμένοι οι μακάριοι μαθητές του, εις το μυστικόν υπερών, συνηγμένοι άπαντες, δια να γίνει το Πάσχα. Όχι το εβραϊκόν, αυτό άρχιζε από το Μέγα Σάββατο και ενδεύθεν, αλλά το ειδικό του Πάσχα. Λέγει ο ίδιος ο Χριστός μας, επιθυμία επιθύμησα, τούτο το Πάσχα, αυτό το δικό μου που θα κάνω τώρα, φαγήν με θυμών, πρώτου με παθήν. Πιστός κατάνθρωπον κατά πάντα εις τον εβραϊκό νόμο, το μοσαϊκό δηλαδή. Προσκομίζει ο Χριστός μας άρτον ένζυμον, όχι άζυμον, που είναι το εβραϊκό Πάσχα. Άρα γίνεται άλλο Πάσχα, καινούριο, πρωτόγνωρο, το ειδικό του, το ειδικό μας δηλαδή, το Ορθόδοξο. Έχει άρτον ένζυμον, έχει ίνον, κόκκινον, τον οποίον αργότερα αναμειγνύει με τα ύδατος. Και αφού έγινε ο ιερός νηπτήρας και ένυψε τους πόδας όλων των μαθητών, αρχής γενωμένης από τον προδότην των ύδατων Ισκαριώτην, ώστις δεν ελάλησε ουδέν, έχουν και τα αργύρια εις την τσέπη του, έχουν και την προδοσία εις την καρδία του, και ουδόλως μετενόησε, μετεμελήθη, αλλά δεν μετενόησε. Δια τούτο κατεκρίθη, δια τούτο αφού αυτοκτόνησε κρεμαστής, στο τέλος μετέβη και εις την κόλαση. Μετά τον ιερόν νηπτήραν, κάνει ο Χριστός μας την δική του Θεία Λειτουργία. Λάβετε, φάγετε, κατευθείαν αρχίζει η λειτουργία. Τούτο εστί το σώμα μου, όπως γνωρίζουμε και τα γνωστά, για να μην κουράζω την αγάπη σας με πράγματα γνωστά. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Έκθαμβοι οι μαθητές, που δεν περίμεναν κάτι τέτοιο να ακούσουν, βλέπουν και γνωρίζουν εκ πείρας 3 χρόνια, ότι ό,τι λέγει ο Χριστός μας γίνεται. Ως Θεός λαλεί και ως άνθρωπος, τώρα όμως ως αρχιερεύς της Θείας Δόξης ενεργεί και γίνεται ο καθαγιασμός, η μετουσίωσης, ο ένζυμος άρτος σώμα Χριστού και ο ίνος ο κόκκινος ο γλυκής αίμα Χριστού. Και εκοινώνησαν άπαντες από το χέρι του Χριστού μας, πλην του Ιούδα του Ισκαριώτου, που εκοινώνησε μόνος του. «Κύριε», λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, μετά από νεύση του κορυφαίου Πέτρου,
τις εστίν ο παραδιδούσε, σε παρακαλώ, πες μου το μόνο σε μένα. Και έσκυψε γλυκά και στοργικά εις το στήθος του διδασκάλου. Ο εμβάψας με τιμού την χείρα εν το τριβλίο, ούτως εστίν ο παραδιδούς με. Ο βάθος απείρου αγάπης και ανεξικακίας. Έχει μπροστά του τον προδότη και δεν τον κατονομάζει. Τόσο λοιπόν πολύ τον αγαπάς, μα Θεός μόνον αγαπά. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα, δεν επηρεάζεται από τίποτα. Είναι η άπειρος αγάπη και τίποτα άλλο. Άπειρο φως και άπειρη αγάπη. Το πρόβλημα είναι εις εμάς, εις όλους τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν εγνώρισαν οι μαθητές ποιος θα είναι ο προδότης, αν και δεν κατενόησαν καλώς αυτά που είπε ο Χριστός μας, ότι έχεις να κάνεις ποιήσον αυτό τάχιο. Να τελειώνουμε δηλαδή γρήγορα. Και εξήλθε. Είναι κεφάλαιον 13, στίχος 30. Ειν δε νίξ, αν εθυμίστε αυτού που λέγει ο Χριστός μας. Εκκοινώνησε μόνος το Ισκαριώτης, ο Ιούδας, και απήλθε. Και παρακαλώ προσέξατε. Ειν δε νίξ, και αισθητός και νοητός. Ήταν μαύρα μεσάνυχτα, αλλά ήταν και ως και το σκότος το εξώτερον. Ήταν ο σατανάς που εισήλθε μέσα στην καρδία του υποστατικός και οντολογικός. Μέχρι τότε τον είχε 3 χρόνια με το πάθος της φιλαργυρίας και άλλα πάθη. Αφού είναι ιδωλολατρία αυτό το πάθος. Μετεμελήθη αλλά δεν μετενόησε. Τι φοβερόν. Και απήλθε. Και πήγε και εκρεμάστη. Και μετά, αφού απήλθε, έμειναν οι υπόλοιποι μαθητές, οι 11. Οι 12 γίνονται 11. Ώστε λοιπόν πρέπει να νηστεύουμε κάθε Τετάρτη. Όλες τις Τετάρτες του χρόνου. Όλες. Και τις Παρασκευές. Ενθυμούμενοι όχι τόσο την προδοσία του Ιούδα που έγινε την Τετάρτη προς Πέμπτη, αλλά λέγουν οι πατέρες ακόμη βαρύτερα λόγια, ότι ο σατανάς επέτυχε αυτό που ήθελε, να μειώσει τον αριθμό των μακαρίων 12 Αποστόλων, να τους κάνει 11 και να τον εισάγει πρώτον εις τον Άδην, εις την κόλαση. Ο Ιούδας Ισκαριώτης, παρηγορία του σατανά εις τον Άδην, αφού ο Χριστός μας λαφυραγώγησε όλους αυτούς που επίστευσαν όταν κατήθηκε στον Άδη 33 ώρες και τους εξανέστησε. Και απελθόν ο Ιούδας, ο Χριστός μας άνοιξε το Πανάγιο στόμα του και λέγουν οι μακάριοι πατέρες μας, κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Λόγια, ο πρωτοφανή λόγια, πρώτη φορά ακούμε εις τον κόσμο αυτόν. Τέτοια λόγια που αναφέρονται εις το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. 13, 14, 15, 16 και 17 κεφάλαιων. Δεν υπάρχουν πιο δυνατά λόγια, πιο πνευματικά λόγια, πιο θεολογικά, πιο ύψιστα. Εδώ εκφράζει και χαίει όλους τους ωκεανούς της απείρου θείας αγάπης του ο Χριστός μας. Και έμειναν οι μαθητές εμβρόντιτοι και άφωνοι, με κομμένη την ανάσα όπως λέγουμε, διότι πρώτη φορά βλέπουν τον Χριστό μας, τον εγνώριζαν καλώς, αλλά πρώτη φορά τον βλέπουν έτσι να λαλεί. Ποτέ δεν ελάλησε τόσο βαθιά και τόσο δυνατά λόγια ενώπιον των μαθητών των σε στενό κύκλο, διότι ήταν παρόν ο Ιούδας Ισκαριώτης. Ώστε λοιπόν εξαιτίας αυτού έπρεπε να μην ακούσει αυτός. Βεβαίως. Αυτό είναι Θεία Δικαιοσύνη. Έτσι αποφάνθηκε η Θεία Αγάπη. Είναι καρδιογνώστης. Είναι ανάξιος να ακούσει τα τι αυτά λόγια.
Και τι δεν είπε ο Χριστός μας εκείνο το βράδυ, είναι καταγεγραμμένα. Οι παλιοί πατέρες μας, και τώρα το εφαρμόζουν κυρίως οι Ρώσοι ασκητές και οι παλαιότεροι στάρες, αλλά και οι σύγχρονοι, να διαβάζουν ένα Ευαγγέλιο κάθε μέρα πολύ ή ένα Ευαγγέλιο κάθε εβδομάδα. Αλλά όταν φτάνουν στο κατά Ιωάννη, σε αυτά τα κεφάλια, εκεί τα διαβάζουν γονατιστή, με αναμένα στας λαμπάδας. Όχι πως είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά η ίδια η ψυχή του ανθρώπου συγκλονίζεται, καθώς προϊόντος του χρόνου κατανοεί αυτές τις μεγάλες αλήθειες που τις είπε διημάσιος αμαρτωλούς το Πανάγιο Στόμα του Χριστού μας. Ανάμεσα σε αυτά, τα τόσα θαυμάσια, είναι και αυτή η μικρή, πολύ μικρή πρόταση, θέμα της ομιλίας μας. Είναι το 15ο κεφάλαιο, στίχος 14 και στίχος 15. Λέγει λοιπόν εκεί ο Χριστός μας στην πορεία του μεγάλου αυτού συμβολευτικού και αποκαλυπτικού του λόγου. «Εμείς φίλοι μου εστέ, εάν τηρείτε όσα εντέλομε ημίν». Και πιο κάτω, «Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, διότι ο δούλος ουκί δε τι πει ο Κύριος αυτού. Ημάς δε ήρικα φίλους, διότι όσα εγνώρισα από τον ουράνιο πατέρα μου, το ερμηνεύω τώρα, σας το αποκάλυψα. Αυτά που είπα τόσα χρόνια και τώρα δεν είναι οι δικά μου λόγια, αλλά του Αγίου μου ουρανίου πατρός. Αυτά που λέγω είναι του πατρός μου και εγώ τα μεταφέρω ως Θεός λόγος». Ακούσαντες οι μακάριοι μαθητέ, ότι πλέον εσυφιλιώθη το γένος των ανθρώπων, και αυτό θα ισχύσει από τη Σταύρωση και εντεύθυν, αλλά τώρα είναι λόγια του Χριστού μας στους αγαπημένους του μαθητάς, αφού τους είπε και τεκνία μου, όχι απλώς τέκνα μου, χαριταμένα μου παιδάκια, όπως λέγει μια γιαγιά στα χαριτωμένα του εγγονάκια, πώς κάνει η γλώσσα στα μικρά της νεοσία και πουλάκια, πώς κάνει ένας αγαπημένος πατέρας ή μία φιλόστρογος μητέρα στα μικρά του τα παιδάκια, με τι γλυκύτητα και στοργή ομιλεί και λαλεί. Βεβαίως, και είναι αυτό αληθινό. Πόσο μάλλον ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω, εχέει όλα τα σπλάχνα της απείρου θείας του Παναγάπης και κάνει τους μαθητάς να μείνουν άφωνοι με αυτά τα γλυκύτατα λόγια. Ώστε λοιπόν, λέγει ο Χριστός μας, σας ονομάζω φίλους. Και το λέγει στη συνέχεια, «Όσα ήκουσα, σας τα είπα, σας τα αποκάλυψα όλους. Δεν είστε πλέον δούλοι, δεν είστε πλέον μισθωτοί, δεν είστε πλέον οικείοι, είστε και τέκνα μου και αδέλφια μου και φίλοι μου». Οι λέξεις «ημείς, φίλοι μου εστέ» εννοεί τα πάντα. Αργότερα θα πούν οι νηπτικοί πατέρες, «Θέωσης, Θεός κατά χάριν και μέθεξην». Όλες αυτές οι λέξεις είναι συνάλληλες. Όλες αυτές οι λέξεις παίζουν μεταξύ τους, εκφράζουν ένα βαθύ νόημα, ότι ο άνθρωπος, εάν καθαρθεί από όλα τα πάθη του, φτάνει πλέον στη συμφιλίωση της Αγίας Τριάδος. Το λέγει λίγο πιο κάτω ο Χριστός μας. «Όταν θα εφαρμόσετε όλα στα εντολάς μου και πλέον θα πάψει η συνείδηση να σας μαστιγώνει και να σας τύπτει, τότε να ξέρετε ότι φτάσατε στην κατάσταση της καρδιακής Αγίας Νοεράς Προσευχής». Είναι σχολιασμός των νηπτικών πατέρων. Και αφού λοιπόν θα πάψει η συνείδηση να σας ελέγχει, θα αρχίσει η συνείδηση να σας χαροποιεί και θα αντιληφθείτε ότι θα αρχίσουν να αναβλύζουν εκ της καρδίας σας κουρουνί, ύδατος ζώντος. Θα αρχίσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχουμε λάβει από το Άγιο Βάπτισμα και από το Άγιο Χρίσμα και εντεύθεν και από τα Άγια Μυστήρια να ενεργεί. Δηλαδή, τι να ενεργεί? Να αρχίσει να αποκαλύπτει σε μας τον Χριστόν. Όχι να μαθαίνουμε πλέον για τον Χριστό. Όχι να διαβάζουμε πλέον για τον Χριστό. Όχι πλέον να ρωτούμε αυτά και πράγματα και να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε που το κάνουμε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά κατευθείαν, σε απευθείας γραμμή,
Ο ίδιος ο Χριστός με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος με τον Χριστό. Αυτή είναι η αρίς της σχέσης. Αυτή που θα γίνεται στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτή που γίνεται τώρα στους Αγίους Αγγέλους και στην Παναγία μας, στον Τίμιο Πρόδρομο και στους Μακαρίους εσωσμένους, αυτή τη σχέση θέλει ο Χριστός να γίνεται από την γη αυτήν πριν φτάσουμε στον τάφο. Αυτή τη σχέση θέλει να έχει ο Χριστός μας, η οποία επιτυχάνεται προϊόντος των χρόνων και των αγώνων με την καθαράν καρδιακή νοεράν προσευχή του Χριστού μας. Ακούσαντας λοιπόν ότι είναι φίλοι του Χριστού μας, οι άνθρωποι τα έχασαν, όπως λέμε εμείς στην απλή γλώσσα μας. Ερωτήθησαν αργότερα οι πατέρες, συμβουλεύθηκαν και άλλους, πώς το κατανοείτε εσείς αυτό γέροντες, πώς εσύ το αισθάνεσαι αβά αυτόν τον λόγο του Χριστού μας, ποιος είναι τελικά φίλος του Χριστού, ο οποιοσδήποτε ορθόδοξος, θεωρητικός ναι, στην πράξη όμως όχι όλοι, διότι πρέπει κανείς να φτάσει στην κατάσταση να απαλλαγεί η καρδία του από όλα τα πάθη. Θα πρέπει να ηρεμήσει το σώμα του από κάθε μορφή σαρκικής ειδονής και ροπής. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είχα ακούσει έναν σπουδαίο άνθρωπο και ζει. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Και τι λέγει. Μην ακούτε αυτούς τους κληρικούς παντός βαθμού και θεολόγους που λέγουν ότι είναι πλάνοι, έλεγε αυτός. Είναι πλάνοι αυτά που λέγουν. Και τι λέγουν δηλαδή οι άνθρωποι. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε αμαρτίες. Οι αμαρτίες είναι συστατικό της ζωής μας. Όλοι αμαρτάνουμε, συνεχώς αμαρτάνουμε. Αλλά αυτός κηρύττει ότι πρέπει να αμαρτάνουμε. Είναι βασικό συστατικό της αμαρτίας μας. Ανεξάρτητα αν κανείς μετανοήσει ή δεν μετανοήσει. Και αυτοί που λέγουν ότι δεν πρέπει να αμαρτάνουμε και να θεραπευόμεθα είναι πλάνες, είναι ουτοπία. Ζουν εκτός πραγματικότητος, είναι ούφο αυτά τα πράγματα. Είναι λόγια βαριά. Είναι λόγια σκληρά, αλλά να γίνει ήλιος ο Θεός και εις αυτόν που τα είπε και εις εμάς τους ευτελείς. Οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν τα άλλα, ότι ο ίδιος ο Χριστός μας μας καλεί, εντέλεται και μας προστάζει, τέλειοι γίνεστε, Άγιοι γίνεστε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν έψονται, λόγοι πανυψηλότατοι, λόγοι αποκαλυπτικοί, που πρέπει κανείς για να τα πιστέψει και να τα βιώσει, πρέπει να κάνει συστηματική προσπάθεια να θεραπεύσει τα πάθη του όλα, πρώτα του σώματος, μετά της ψυχής. Άρα λοιπόν η δασκαλία του Κυρίου μας είναι θεραπευτική. Δεν είναι απλώς φιλολογική, γνωσιολογική, αλλά είναι κυρίως θεραπευτική. Ακούσαντες λοιπόν οι αβάδες του λόγων του Κυρίου μας ότι εμείς φίλοι μου εστέ, πρόσθεσαν και την υπόλοιπη. Εάν τηρείτε όσα εντέλομαι ημίν. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος εκαυχήθη εις τον παρόντα βίον ότι εφήρμοσε όλα στα συντολάς του Αγίου Ευαγγελίου. Και αν κανείς θα εσαφαρμόσει όλα στα συντολάς, τι πρέπει να πει. Εμείς αχρίοι δούλες μεν, εάν ποιήσατε αυτό που οφείλουμε να ποιήσουμε. Ώστε λοιπόν και αν κανείς θα πράξει όλα αυτά, πάλι είναι αχρίος δούλος. Είναι λόγια του Χριστού μας. Όμως υπάρχει και στη συνέχεια και άλλη πρόοδος με τη χάρη του Χριστού μας βεβαίως και των πνευματικών αγών. Ώστε λοιπόν καταλήγουν οι πατέρες μας, οι Άγιοι από την γη, αυτούς που τιμούμε με τα σεπτά στον εικόνας, αυτούς τους Αγίους που τιμούμε και μνημονεύουμε και κατασπαζόμεθα τα Άγια Λειψανάτων, και το όνομά του περιφέρουμε εμείς στα δικά μας ονόματα, αυτοί οι Άγιοι από της γης ακόμη ήταν κατοικητήρια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι επέτυχαν και εφήρμοσαν αυτά στα ευαγγελικά εντολάς, δεν άκουσαν τα σιρήνας του κόσμου τούτου, ούτε εκτροχιάστηκαν από την αποστολή των, ούτε άκουσαν τους άλλους ανθρώπους, ούτε παρασύρθηκαν από τους πολλούς ή ολίγους που διάγουν διαφορετικά και κηρύττουν διαφορετικά. Ο σκοπός είναι κανείς να ακούσει τον Χριστό μας, να ακούσει την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία και να εφαρμόσει όσο ή μπορεί το κατά δύναμη με αγαθή προαίρεση αυτά τα Άγια Λόγια της εντολές του Ευαγγελίου και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα τον βοηθήσει να φτάσει σε αυτά τα πνευματικά μέτρα. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός μας
συμφιλιώνει το γένος των ανθρώπων, τους Ορθοδόξους συγκεκριμένα, με τον εαυτό του, δηλαδή ταυτίζει τον εαυτό του με τους ανθρώπους, τους θεωμένους ανθρώπους. Εφόσον επιείσατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Ερώτησες, ποιοι είναι οι ελάχιστοι αδελφοί του Κυρίου? Οι φτωχοί? Όχι. Οι ταλέποροι? Όχι. Διότι αν το πούμε όπως είναι, τότε πρέπει όλοι οι πλούσιοι να είναι εχθροί του Κυρίου. Δεν είναι κουμονισμός. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ο ίδιος ο Χριστός μας τον ονομάζει αδελφό του? Για να ονομαστεί κανείς αδελφός του Κυρίου, από τα Πανάγια Χείλη του Κυρίου μας, αυτό είναι γνωστό, πρέπει να έχει φτάσει στην θέωση, πρέπει να έχει φτάσει στην τελειότητα. Ο ίδιος ο Χριστός μας τον ονομάζει αδελφό του. Αφού είναι αδελφός του Κυρίου, είναι και αυτός τέκνο του ουρανίου Πατρός κατά χάρη και είναι και τέκνο της Παναγίας μας. Ώστε λοιπόν ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου είναι ένας πτωχός το πνεύματι, είναι ένας καταφρονημένος με επίγνωση, έστω και ένας διαχριστών σαλός, ο οποίος δεν θέλει την ανθρωπαρέσκεια, δεν θέλει την επίδειξη, δεν φορά την μάσκα της υποκρισίας. Έχει βγάλει όλα τα μάσκα των παθών, μισή τα μάσκα, και πρέπει να είναι απλός και ειλικρινής. Και γιατί λέγεται ελάχιστος? Διότι πρέπει να ζήσει κατά αυτόν τον τρόπον. Αυτό λέγεται ταπεινοφροσύνη ή καλύτερα αφάνεια, εγνωσμένη αφάνεια, ώστε να μην ασχολούνται συνεχώς οι άλλοι μαζί του. Άλλο ο Θεός εάν θα δείξει κάτι από μόνος του και φανερώσει. Ο άνθρωπος δεν πρέπει κανείς να διάγει έτσι, ώστε να μαθαίνουν οι άλλοι για αυτόν ή να αυτοπροβάλλεται ή να αυτοδοξάζεται, να αυτοθεώνεται όπως κάναν στα παλιά χρόνια οι Ρωμαίοι ειδωλολάτρες βασιλείς. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας ταυτίζει τον εαυτό του με τους ανθρώπους τους αφανείς που έφτασαν σε αυτά τα μέτρα της αγιότητος και τους ονομάζει ο ίδιος αδελφούς του και λέγει σε αυτούς τους ανθρώπους, εάν δεν κάνετε αυτό που πρέπει να το κάνετε εσείς, είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Εάν ελεήσατε αυτούς, ελεήσατε εμένα. Εάν δεν ελεήσατε αυτούς, δεν ελεήσατε εμένα. Διότι θα υπούν πολλές φορές οι ασκητές και οι ερημίτες ανά τους αιώνας. Έχουμε στρατεύματα αναρρύθμιτα ανωνύμων Αγίων που έζησαν μέσα στα ερήμους. Άγνωστοι και από τους αβάδες της ερήμου άγνωστοι που δεν ελέησαν κανέναν με την κοσμική την έννοια, την απλή την έννοια. Που δεν φιλοξένησαν κανέναν και δεν έδισαν κανέναν και δεν επισκέφθηκαν κανέναν. Πώς λοιπόν θα κριθούν αυτοί? Μω ο Χριστός απαντά εις πρώτων ενικών πρόσωπων. Εμή επιείσατε. Ώστε λοιπόν αν κανείς ελεήσει την ψυχή του, ελεήσει το σώμα του, θρέψει το σώμα του και την ψυχή του με τα Πανάγια Λόγια του Αγίου Ευαγγελίου, και ξεδιψάσει την ψυχή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενδύσει το σώμα του και την ψυχή του, αφού βγάλει αυτά τα δεσμά των παθών με την θεοήφαντον στολήν του Αγίου Πνεύματος και απογυμνώσει τον εαυτό του από τα πάθη και φορέσει αυτή την βαριά στολήν, την αγγελική, την πρώτη που έδισε ο Πατέρας Ουράνιος στον Απόλλωλό τα άσω των Υιών, τότε αυτός ο άνθρωπος θα ελευθερώσει και τον εαυτό του από τα δεσμά της σκλαβιάς των παθών και θα εισέλθει στην ελευθερία των Υιών του Αγίου Πνεύματος. Εάν λοιπόν κανείς τα επίησε στον εαυτό του, τα επίησε εις όλη την οικουμένη. Από εκεί και μετά, ό,τι κάνουμε για τους υπολείπους, κέρδος μέγα. Δια τούτο ο Χριστός δεν λέγει εφόσον ελεήσατε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά επείνασα σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Πεινάς Χριστέ μου, πεινώ. Ποιον? Εσένα. Θέλω εσένα. Θέλω να σε κερδίσω. Θέλω να με φάγεις. Να εισέλθω ολόκληρος μέσα σου. Να γίνω μόνιμη κατοικία. Δεν εισέρχομαι. Δεν αναπαύομαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν αναπαύομαι? Το καταλαβαίνω. Και τι κάνεις?
Βλέπετε ένα δυσόπιτο κυνηγητό της συνειδήσεως. Αυτό το μαστίγιο που μας μαστιγώνει πρώτον εμένα, πώς θα γίνει δηλαδή, πότε θα γίνει η τακτοποίηση σε αυτού του ελέγχου της συνειδήσεως. Δια τούτο ο Χριστός σε πρώτο ενικό πρόσωπο μιλεί. Σε μένα τα κάνετε αυτά τα πράγματα που εντέλαμε στο Άγιον Ευαγγέλιο, για να γίνετε και φίλοι μου και τέκνα μου και αδέρφια μου κατά χάρη και μέθυξη. Έτσι λοιπόν οι μακάριοι αβάδες είπαν ότι συμφιλιώθηκε το ανθρώπινο γένος και έφτασε σε αυτά τα μέτρα της πνευματικής αγιότητος, ώστε το Πνεύμα το Άγιον να μην πηγαίνω έρχεται εις το σώμα και εις την ψυχή του και χαριτωμένου ανθρώπου, αλλά να μένει μονίμως και παντοτινός. Δηλωνώ ότι να γίνει ο άνθρωπος ψυχοσωματικά ναός του Αγίου Πνεύματος. Και καταλήγουν. Ναός του Αγίου Πνεύματος είναι μόνον ο έχουν σταθεράν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι υπόλοιποι τίνουμε να γίνουμε. Ελπίζουμε και ευχόμεθα και υπερποθούμε και κλαίωμε και θρηνούμε, αλλά δεν γινήκαμε. Είναι μία οδυνηρή πραγματικότητα που την άκουσα από ανθρώπους που έφτασαν και έχησαν το αίμα της καρδιάς τους για να καταλάβουν ακριβώς τι θέλει να πει ο Χριστός μας, ποιος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ο γλυκύτατος Χριστός μας, πατέρας Τηλεφήμου αγαπημένη, εξέφρασε αυτή την διατύπωση, την αποκάλυψε δηλαδή, ότι τους ονομάζει τους ανθρώπους, τους εκλεκτούς του, τους πιστούς του, φίλους αγαπημένους. Ενθυμίστε σε μίαν άλλη περίπτωση, όταν ευρίσκεται στην Καπερναούμ, εις μίαν οικίαν και εκείρητε, και ήλθαν η Παναγία μας και οι αδελφοί του, του Ιωσήφ του Μνήστρος, οι αδελφοί, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, ο Σίμων, ο Ιωσής και οι αδελφές του, Μάρθα και Εστήρ και η Σαλόμη, και ζήτουν ειδήν αυτόν, κάτι ήθελαν να του πούν, και ουκ ειδύνατο από του όχλου. Ήταν τόσο πολύ όχλος, ώστε ακόμη και αυτά τα αγαπημένα του πρόσωπα, κυρίως η Παναγία μας, δεν μπορούσε να εισέλθει μέσα από το μέγα πλήθος. Και του λέγουν, η μήτρη σου και η αδελφή σου έξω εις δίκαση ζητούσεσαι και θέλουν να σε ειδούν. Και λέγει ο Χριστός μας, αφού κοιτάζει όλους, τι είναι εσύ, είναι η αδελφή μου και ποιος είναι η μητέρα μου. Εσείς είστε όλοι, εάν πείτε όσα εντέλομαι εμείν. Τα ίδια Πανάγια Λόγια, η ίδια Αποκάλυψης. Ώστε λοιπόν ο κάθε σωσμένος, ο κάθε πιστός που αγωνίζεται, ο ίδιος ο Χριστός μας τον ονομάζει και αδελφό του και φίλο του και μητέρα. Ώστε λοιπόν τέτοια τιμή ένας Θεός τόσο ταπεινός να ονομάζει έναν ευθελή άνθρωπο από το χώμα με αυτή την διατύπωση, ποτέ δεν ηχούστη εις τον αιώνα των άπαντων. Και πώς ο άνθρωπος θα γίνει και φίλος της Θεοτόκου. Θα σας κουράσω ο λίγον, αλλά πρέπει να υπώ όλους τους λόγους του Χριστού μας, για να ειδείτε μολονότητα γνωρίζετε πώς ο άνθρωπος είναι και της Θεοτόκου οικείος και γνωστός και φίλος και αδελφός. Εφόσον την ονομάζουμε μάνα μας, εφόσον είναι η μητέρα μας και εφόσον οι άνθρωποι οι πιστοί είναι τέκνα της κατά χάριν, πώς ακριβώς αυτό επιτέχθηκε, πώς έγινε αυτή η υιοθεσία. Λέγουν οι μακάριοι πατέρες μας, από τότε που ο Χριστός μας συνελήφθη και τον οδήγησαν εκεί στα μαρτύρια, το Πανάγιο στόμα του πλέον εκλείστη. Αυτή η πηγή που ήταν αέναος, που ήταν ακατάπαυστα να αναβλύζει αυτά τα λόγια, εσταμάτησε να λαλεί. Σπανιάκες. Και όταν ήρθε η ώρα να το σταυρώσουν, είναι δε ώρα τρίτη, δηλαδή 9 το πρωί με την κοσμική ώρα, και σταύρωσαν αυτόν, γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, κεφάλαιο 16. Από εδώ και πέρα, τα λόγια του Χριστού μας είναι μετρημένα. Είναι 8 προτάσεις. Είναι τα πιο συγκλονιστικά λόγια του Χριστού μας, τα λόγια του Χριστού μας επί Σταυρού. Ο Χριστός μας καρφωμένος, όλη η φύση σβουβή και οι άγγελοι έχουν σταματήσει να ψάλουν και ακούνε, θα λέγαμε με κομμένη ανάσα, τι θα πει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας. Πάσχει δι' ημάς,
διαχρονικά, άσχετα αν οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν ή όχι. Πρέπει να κάνει το καθήκον του. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο τούτο. Και τώρα είναι το ξεπλήρωμα των λύτρων της παγκοσμίου ανθρωπίνου αμαρτίας. Αφού τον εσταύρωσαν τον Χριστό μας όπως γνωρίζουμε, ένθεν και έφθεν, δεξιά και αριστερά, εσταύρωσαν και άλλους δύο κακούργους. Εκ δεξιών μεν τον Δημά, εξεβονίμων δε κάποιον ονόματι Γέστα. Ο Δημάς από δεξιά και ο Γέστας από τα αριστερά. Στην αρχήν και οι δύο κακούργοι ευλασφήμουν και μάλιστα εξεβονίμων έλεγε, εάν είσαι Υιός του Θεού αληθινός, κατάβηθη από το Σταυρού, σώσον σε Αυτόν και ημάς, όπως το γνωρίζουμε. Ο άλλος, ο εκ δεξιών ο Δημάς, αργότερα ο ευγνώμων και σεσωσμένος ληστής, λέγει σε Αυτόν, «Δια τι λέγεις έτσι, ημείς γαρ άξια όν επάθαμεν, απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν κακόν επίησε». Και πώς το ξέρεις, είσαι μαθητής του, είσαι καρδιογνώστης, σου το είπε κάποιος, σου το αποκάλυψε κάποιος, πώς, είσαι καρφωμένος, ουδέν κακόν επίησε και ημείς μεν δικαίως, ώστε λοιπόν ομολογείς, εξομολογείσαι δημοσίως και τα ακούνε όλα και τα γράφουν αυτά τα λόγια οι Ευαγγελιστές. Ξαφνικά τι ακούγει όλοι ο Δημάς, με αγαθή προαίρεση. Καρφωμένος ο Χριστός μας, με τα μάτια του ακόμη ανεωγμένα αλλά χαμηλωμένα. Ανοίγει το στόμα του, πρώτη πρόταση του Χριστού μας επί Σταυρού. Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι. Τι λέγεις Ιησού, ώστε και την θεοδικία και την χριστοκτονία, το μεγαλύτερο αμάρτημα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνας, παρακαλεί στον τον ουράνιο πατέρα σου να του συγχωρέσει. Βεβαίως, ούγαρ είδαση τι ποιούσι. Κεφάλιον 23 στο Καταλουκάν Άγιον Ευαγγέλιον, στίχος 36 αν ενθυμούμε καλώς. Ακούσας τον λόγον αυτόν ο Δημάς, εξέστη, ώστε λοιπόν αυτός ο καλός ο άνθρωπος, ο τόσο σπουδαίος που τον εσταύρωσαν και τον λέγουν κακούργο, έχει τόση άνοιξη κακία, έχει τόση άπειρο αγάπη, ώστε και για τους σταυρωστάς του να ζητά από τον ουράνιο πατέρα του να συγχωρέσει αυτή την θεοδικία. Συγχωρέθηκε η αμαρτία, βεβαίως. Δεν συγχωρέθηκαν τα υπόλοιπα αμαρτήματά των τα προσωπικά, διότι δεν εγνώριζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτε, όχι οι αρχιερείς και οι γραμματείς, αλλά οι φαντάροι που τον εσταύρωσαν λειτουργικά δηλαδή, δεν εγνώριζαν ποιο σταυρώνουν. Οι άλλοι το εγνώριζαν. Τον ονόμαζαν και πλάνον, ότι μετά τρεις ημέρες θα εγερθεί. Ώστε λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος του Χριστού μας. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούς. Και τότε στρέφεται ο Δημάς και βλέπει τον Χριστόν μας. Και ο Χριστός μας κλείνει εκ δεξιών την κεφαλή του και βλέπονται. Κοιτάξτε τώρα τα βλέμματα, πώς παίζουν τα βλέμματα, πώς ομιλούν τα μάτια. Σε αυτή την κατάσταση ένας θεάνθρωπος εσταυρωμένος και ένας άνθρωπος κακούργος και αυτός εσταυρωμένος και κατάδικος. Μνήστε τι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, λέγει ο Δημάς. Αμέσως η απάντηση, αμήν γαρ λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Είναι ο δεύτερος λόγος του Χριστού μας. Περνά λίγη ώρα, πάλι σιωπή, οι κτήσεις είναι άφωνοι και οι άγγελοι βουβοί κλαίνε, βεβαίως με αλληγορική έννοια και πνευματική, αφού είναι υπερκόσμοι και ασώματοι, αλλά συμπάσχουν. Είναι πραγματικά λογικά όντα, πλήρης πνεύματος Αγίου και όση χάρη έχει κανείς, τόσο και πονά για τον Χριστόν μας. Διότι αλλιώς βλέπουν οι άγγελοι τον Χριστόν μας και αλλιώς τον βλέπουν οι άνθρωποι τον Χριστόν μας. Ειδών την Παναγία Μητέρα του και το μαθητή τον Ιωάννη των Θεολόγων όν ηγάπα, στρέφεται στη μητέρα του και του λέει, και λέγει, «Γίνε, είδε ο Υιός».
κατά Ιωάννην, Άγιον Ευαγγέλιον τώρα είναι. Στίχος είναι κεφάλαιον 19, στίχος 26. Γίνε είδε ο Υιός. Ήτα στρέφεται και προς τον Ιωάννη και του λέγει, ιδού η μήτρη σου, στίχος 27. Και λοιπόν εκείνη τη στιγμή επί Σταυρού, ο ίδιος ο Θεός, Λόγος, ο Ιησούς Χριστός μας, παραδίδει την Παναγία Μητέρα Του εις ημάς τους ανθρώπους, εις τον πρώτον άνθρωπον, τον αγαπημένο Του Ιωάννη τον Θεολόγο. Την έκανε Μητέρα Του με εντολή Θεού, και αυτό που λέγει ο Χριστός μας γίνεται. Έγινε Θεία Υιοθυσία. Υιοθετηθήκαμε εξ ουρανού από τον Χριστό μας εσταυρωμένο. Και ο Χριστός μας και στον Ιωάννη απευθυνόμενος του λέγει, ιδού η μήτρη σου. Ώστε λοιπόν έχεις δύο μητέρες, την φυσική σου τη Σαλώμη και τον πατέρα σου τον Ζεβεδαίο και την Παναγία σου την πνευματική μητέρα και μια τρίτη, Βοανεργές, Υιός Βροντής. Τρεις μαμάδες. Μεγάλη ευλογία, μεγάλη τιμή για αυτούς τους Αποστόλους. Και λοιπόν, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, από εκείνη τη στιγμή τελεσιουργείται ένα καινούριο μυστήριο. Αποκτήσαμε μητέρα και εις την γην και εις των ουρανών. Και θα σας διηγηθώ και ένα θαύμα από τα αναρρύθμιτα θαύματα της Παναγίας μας, που είναι αναρρύθμιτα όντως. Και από τότε λοιπόν οι Ορθόδοξοι την αποκαλούν μητέρα και μάλιστα μανούλα. Έλεγε ένας γέροντας, μόλις τολμήσω να υπώ μανούλα στην εικόνα της Παναγίας Γονατιστός, βρίσε τα δάκρυα. Και από χαρά και από συγκίνηση και από μετάνοια αισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου. Πώς αυτό το πλάσμα έζησε τόσο αγνά? Πώς αυτό το πλάσμα για την Παναγία μας έζησε τόσο ταπεινά? Πώς αυτό το πλάσμα έζησε με τόση πύρινη αγάπη που ξεπερνάει τα χεροβήμ και σεραφείμ? Πώς ένας άνθρωπος, σκέτος άνθρωπος η Παναγία μας? Ναι, αλλά ανάλογα με την ταπείνωση, ανάλογα και με την ταπεινοφροσύνη και την ευτελή γνώμη για τον εαυτό της, ιδού η δούλη Κυρίου. Δεν την ονομάζει τον εαυτό της μητέρα ο άνθρωπος αυτός, αλλά δούλη Κυρίου. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες της ερήμου λέγουν στη συνέχεια, και όλοι οι αβάδες και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε μητέρα στον ουρανό, την πρέσβυρα, την Παναγία μας, η οποία ό,τι και να υπεί γη ημάς τους αμαρτωλούς εκπληρώνεται άπαξ και λαλήσει δια έναν μόνον άνθρωπον, αμέσως θα εκπληρωθεί. Δεν λαλεί ευκόλως η Παναγία μας, δυσκόλως, διότι άπαξ θα λαλήσει, όχι δύο φορές. Και φυσικά θα εκπληρωθεί η επιθυμία της, διότι ως μητέρα αλλά και ως δούλη δέεται. Ιέ μου και Θεέ μου, ισχύρα σου, και εσύ Ιέ μου και Θεέ μου, παράλαβέ μου τα πνεύμα. Και τις δύο λέξεις χρησιμοποιεί, και εις τη γη και εις των ουρανών. Από εδώ λοιπόν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας, γίναμε, συμφιλιωθήκαμε και με την Παναγία μας, και μάλιστα έγινε ένα οντολογικά μυστήριο. Τα λόγια του Χριστού μας μόλις ακουστούν γίνονται. Γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Δεν είναι παλμικά κύματα να φτάνουν στο διάστημα και να χάνονται όπως τα λόγια των ανθρώπων, όσο και αγιασμένο να είναι. Ο Χριστός αυτό που λέγει γίνεται, και γίνεται εις τους αιώνας. Ο λόγος του μένει εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται. Τα ίδια λόγια του Χριστού μας ακούγονται εις αιώνας αιώνων στη βασιλεία του την ουράνιο. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, οι πιστοί, 2000 χρόνια τώρα, με αυτή την γλυκιά νοσταλγία, με αυτή την γλυκιά προσμονή και καταφυγή πορευόμεθα να έχουμε μητέρα μας, κατά χάριν εμείς η ευτηλής και αμαρτωλή και τυποτένη, μία βασίλισσα των αγγέλων. Οι άγγελοι την ονομάζουν βασίλισσά των, και εμείς μητέρα, βεβαίως, το αξίζουμε, όχι. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας έκανε αυτή την υιοθυσία και οφείλουμε να κάνουμε υπακοή κατά πάντα και να πιστεύσουμε κατά πάντα ότι είναι η μητέρα μας, διότι και αυτή ως παιδιά της μας μνημονεύει και ως τέκνα της δέεται στο Χριστό μας. Ιδού λοιπόν και ένα από τα αναρρύθμιτα θαύματα. Ένας αμαρτωλός
δέεται στο εικόνισμα της Παναγίας μας και λέγει: «Παναγία μου, είμαι αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, πάρα πολύ αμαρτωλός, ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, μάλλον ψεύδουμε Παναγία μου. Πρώτος είναι ο Απόστολος Παύλος, το λέγει και το Ευαγγέλιο. Εγώ το λέγω αλλά δεν το πιστεύω. Απόδειξης ότι εξακολουθώ και αμαρτάνω. Τι αμαρτωλός είμαι εφόσον αμαρτάνω. Τέλος πάντων Παναγία μου, παρακάλεσε τον Υιό σου και Θεό σου και Θεό μου να δεηθεί για μένα τον αμαρτωλό, γιατί απελπίστηκα. Είμαι εγγύς της αυτοκτονίας. Δεν αντέχω άλλο από τα αναρρύθμιτα αμαρτήματά μου. Έφτασε στο τέλος. Απόγνωσης και ικτρά απελπισία. Είμαι στο κατακόρυφον του τέλους. Παρακάλεσε τον Χριστόν μας να εισακούσει την τελευταία μου προσευχή που είναι. Παράτινον Κύριε λίγο το έλαιός σου, όχι όπως το Εζεκείο επί προφήτου Ισαΐου, αλλά λίγο ακόμη να πείσω ένα έργο μετανοίας και μετά ας πάρει την ψυχή μου. Και η Παναγία μας πηγαίνει στον Χριστό μας και λέγει: «Υιέ μου και Θεέ μου, βλέπεις αυτό το αμαρτωλό παιδί μου, πώς δέεται με τα δακρύων ενώπιον της Ιεράς μου εικόνος και παρακαλεί αυτή την προσευχή?» Απαντά ο Χριστός μας στην Παναγία Μητέρα του: «Το γινώσκω όφλη τάτη μήτερ μου, αλλά πως άκησε αυτός ο αμαρτωλός, πόσες φορές δεν είπε τα ίδια και τα ίδια και δεν μετανοεί. Δεν θα τον ελεήσω, πρέπει να αποθάνει, θα κολλαστεί». Έρχεται η Παναγία και του αποκαλύπτεται και του λέγει: τέκνον μου, έστω και αμαρτωλός, εδεήθην περί σου, εις τον Υιόν μου και Θεόν μου, και ταύτα μου είπε». Και το απαντά. Αυτά τα λόγια του Χριστού μας. Δεν απελπίζεται ο αμαρτωλός. Κάνει και άλλες μετάνοιες. Και άλλες μετάνοιες. Και λέγει: «Παναγία μου, το γνωρίζω από την Ιερά Υμνολογία της Εκκλησίας μας, από τα βιβλία της Εκκλησίας μου, ότι σε λέγουν μητέρα του Ελέους, ότι ουδείς θα καταφύγει προς εσένα και θα φύγει απελπισμένος. Τι λέμε τόσες φορές στην Ιερά Παράκληση? Δεν θα βρω κι εγώ έλεος στη μητέρα του Ελέους. Πού να καταφύγω εάν δεν βρω έλεος και σε σένα? Μία μικρή παράταση ακόμη παρακαλώ Παναγία μου». Να είναι ευλογημένο όπως λέγουμε. Πάλι πηγαίνει η Παναγία μας και λέγει στον Χριστόν μας: «Υιέ μου και Θεέ μου, δεν αντέχω να βλέπω αυτό το παιδί μου να κλαίει με τόσα πραγματικά δάκρυα μετανοίας που με ανασυγκρονίζουν την καρδία μου. Παρακαλώ, ποιήσον έλεος με ταυτού του αμαρτωλού». Ο Χριστός μας απαντά στην Παναγία μας: «Ας γίνει όπως θέλεις, ο μήτερ μου. Γεννηθήτωση ως θέλεις». Σας κάνω τη σύντμηση αυτού του μεγάλου τριλόγου που είναι μια εκτενής τριλογία δραματική. Και να του είπεις ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Εάν πλέον δεν μετανοήσει και δεν σταματήσει τις συγκεκριμένες αμαρτίες, πλέον το δρέπονο του θανάτου θα του θερήσει και θα καταβεί εκ της κολάσεως που βιώνει στην πραγματική κόλαση, στον Άδη. Αποκαλύπτεται πάλι η Παναγία μας και του λέγει: «Σκύρτα και χόρευε, ο τέκνο μου αμαρτωλέ, διότι έβρες έλεος ενώπιον του πανηκτήρμος Θεού, εμές δεήσεις οικελητές. Εγώ η δεήθην περί σου και ο Κύριος έκανε συγκατάνευση». Ώστε λοιπόν θα λέγαμε ανθρωπίνως εκουράστη σχήμα λόγου. Ότι ήταν λίγο δύσκολη περίπτωση, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι το μέγα θαύμα. Αυτά είναι τα πραγματικά μεγάλα μεγάλα θαύματα. Να σωθεί μία ψυχή και μάλιστα αμαρτωλή. Και αυτός μετά αφού βρήκε παρηγορία από την Παναγία μας, βγήκε και λέγει: «Να χορεύσουν όλα τα επίγεια και τα ουράνια. Να χορεύσουν όλοι οι κτήσεις. Η λογική και η άλογος, διότι η Παναγία μας πραγματικά είναι η μητέρα μας, είναι πραγματικά μητέρα του Ελέους. Σκύρτα και χόρευε ψυχή μου και σώμα μου και άρχισε να ζει εν μετανία και τελικά εσώθη». Ένα από τα ανρύθμιτα θαύματα της Παναγίας μας. «Ώστα λοιπόν γίνε ιδού ο Υιός σου, ιδού η μήτρη σου», είναι λόγια του Χριστού μας που
που εφαρμόζονται στην πράξη 2.000 χρόνια και μέχρι συντηλίας του αιώνος. Αλλά εις τον άλλον κόσμο, τότε θα καταλάβουμε όλοι σε σωσμένοι, μακάρι να είμαστε όλοι μας, τι σημαίνει να έχουμε μία μητέρα του Θεού, τη Βασίλισσα των Αγγέλων και την πραγματική μητέρα του Χριστού μας. Και στη συνέχεια ο Χριστός μας, αφού είπε αυτά τα τέσσερα λόγια, εσιώπησε. Έγινε σκότος 3 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 3 με την κοσμική ώρα. Τότε πραγματικά έμειναν οι πάντες άφωνοι. Προς το τέλος των 3 ωρών του σκότους, αφού εκρύβει ο ήλιος, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου μας δυνατή. «Ηλί, ηλί, λιμά, σαβαχθανή». Ο άλλος Ευαγγελιστής το λέγει διαφορετικά. «Ελοή, Ελοή». Το ίδιο είναι. «Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατή, με εγκατέλειπες». Παρακαλώ, ερωτά. Δεν το λέγει καταφατικά. «Μήπως με εγκατέλειπες, ερωτώ, Θεέ μου, σαν θεοεγκατάληψης. Γιατί πάσχω τόσο πολύ, κατά το ανθρώπινο. Μήπως με εγκατέλειψες, όχι. Ποτέ δεν εγκατέλειψε ο ουράνιος πατέρα του τον Υιό του κατά το ανθρώπινο. Αλλά ερωτά, γιατί ερωτά, μήπως είναι ηθοποιός, μήπως υποκρίνεται, μήπως είναι υπερβολή ο λόγος. Σε εκείνη τη στιγμή θα γίνει υπερβολή. Όχι, είναι αλήθεια. Έχει γονατίσει, όπως θα γονατίσουμε όλοι μας κάποια στιγμή και θα πούμε τον ίδιο λόγο. «Ηλί, ηλί, λιμά, σαβαχθανή». Μήπως, Θεέ μου, με εγκατέλειπες και πάσχω τα πάνδυνα. Εσύ νομίζεις ότι πάσχεις, και ο άλλος πάσχει, και ο άλλος πάσχει. Όλοι πάσχουνε, επειδή δεν λαλούνε, επειδή δεν κράζουν και φωνάζουν, η ψυχή τους το ξέρει. Ώστε λοιπόν το είπε ο Χριστός μας, για να έχουμε όλοι μας παρηγορία, ότι όλοι μας θα σηκώσουμε αυτόν τον σταυρό, όλοι μας θα εκφωνήσουμε αυτόν τον λόγο, δηλαδή θα μας εγκαταλείψει κάποια στιγμή η χάρις όλη του Αγίου Πνεύματος, για να βιώσουμε την κόλαση οντολογικά μέσα μας, όπως ο Άγιος Ιλουανός την εβίωσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και έλεγε, χαριτολογώντας τα πνευματικά του παιδιά: «Παιδάκια μου, εσείς την κόλαση τη γεύετε με το κουταλάκι του γλυκού. Εγώ με τη μεγάλη κουτάλα του μαγειρίου που είχαν τους μεγάλους δαβάδες. Εδώ να δείτε εγκατάλειψης Θεού για χρόνους και να μην τον ελέγχει η συνείδηση. Όπως τότε ο Μέγας αυτός προφήτης και βασιλεύς Ιώβ, πρώην Ιωβάβ, εκεί που ήταν στο Κουβέιτ έζησε, το ξέρουμε αυτά. Τον έλεγχε η συνείδηση και του λέγανε οι φίλοι του: «Για τις αμαρτίες σου πάσχεις λεπρός τόσα χρόνια. Για να γίνεις λεπρός, ποιος ξέρει τι έκανες, τι αμαρτήματα, μεγάλη υποκριτά». Όντως, λέγει ο Ιώβ, και μία ημέρα να ζήσει κανείς επί της γης είναι αμαρτωλός. Ουδείς αναμάρτητος, και εννοεί τον προπατορικό ρήπο. Πολύ ωραία. Αλλά όμως η συνείδηση σε αυτού του ανθρώπου δεν τον ελέγχει, του Ιώβ. «Είμαι αμαρτωλός, αλλά δεν γνωρίζω, Θεέ μου, για ποια αμαρτήματα πάσχω. Πρέπει να μου αποκαλύψεις. Δεν μου ελέγχει η συνείδηση. Όμως πάσχω». 7 ολοκλήρους χρόνους, από 70 μέχρι 77 χρονών ήταν ο λεπρός, σαν να ήταν νεκρός, σαν να μην έζησε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή δεν αναφέρει αυτά τα 7 χρόνια, λέγον έζησε 240 χρόνους επί της γης, συν 7 της ασθενίας που δεν αναφέρονται. Είναι στην Ιερά Παράδοση αυτά ηλυμένα και καταγεγραμμένα. Ώστε λοιπόν, «Ηλί, ηλί, λιμά, σαβαχθανή». Άλλος λόγος τρομερός που έκανε την Παναγία Μητέρα, την καρδία της, τότε να γίνει 1000 κομμάτια και των μαθητών και των μαθητριών, αλλά και των ουρανίων υπερκοσμίων αγγέλων. Με το λίγον, λέγει ο Χριστός μας έναν άλλον λόγο: «Διψώ», για να εκπληρωθεί η προφητεία των προφητών. «Έχεις ανάγκη από νερό, έχεις πάθει αφυδάτωση», όπως λέγουν οι ιατροί. Ναι, αλλά δεν εννοεί αυτό το λόγο ο Χριστός μας. «Διψώ να πάθω και άλλα. Διψώ να πάθω περισσότερα. Θέλω να σας αποδείξω πόσο σας αγαπώ.
Μπορώ να σταυρωθώ και άλλες φορές? Όχι, Κύριε. Άπαξ. Αλλά είναι μία αποκάλυψη για να φανερώσει πόσο αγαπά το γένος των ανθρώπων ο Χριστός μας. Διψώ, θέλω και άλλα και άλλα, για να σας αποδείξω ακόμη και στους πιο σκληρούς και άτεκτους χαρακτήρας που είναι σκληροτράχηροι και δεν συγχωρούν κανέναν, ακόμη και αγαπημένα πρόσωπα, ότι σας αγαπώ ό,τι και να μου κάνετε. Και μετά από λίγον κράξας φωνή μεγάλη ο Χριστός μας, αφού γύρισε δεξιά και αριστερά και είδε όλα τα σύμπαντα, τα επίγεια και τα ουράνια, κυρίως για τους ανθρώπους, είπε μία λέξη: «Τετέλεστε». Τελείωσε πλέον η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Έχει εκπληρωθεί. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Δεν υπάρχει κάτι ατακτοποίητο. Συγχωρέθηκε ο άνθρωπος διαχρονικά από την Αγία Πεντηκοστή και εντεύθυν. Τετέλεστε. Δεν σημαίνει τελειώνω, φεύγω, αλλά τελειώθη η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Είναι 3 το απόγευμα παρά 1 λεπτό. Και λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και πήρε μια βαθιά ανάσα, την τελευταία πρόταση επί τη γης του. «Πάτε, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Και αυτό το είπε με μεγάλη φωνή, όση δύναμη που είχε απομείνει. Και τούτο λοιπόν, κλείνα στην κεφαλή δεξιά, παρέδωκε το πνεύμα και εξέπνευσε. Αυτό σημαίνει, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας καλώς, ότι ουράνια πατέρα μου, εγώ ο ίδιος ως Θεός, με τα δικά μου χέρια, με τη δική μου δύναμη, βγάζω την ψυχή μου από το σώμα μου, εγώ ο ίδιος. Δεν τη βγάζει κανένας άλλος. Δεν τολμά κανένας, ούτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ούτε κανένας άλλος. Αλλά εγώ ο ίδιος ως Θεός, που δημιούργησα εκ του μειώνος και την δική μου ψυχή, την βγάζω ως Θεός και την παραδίδω εις τα σχήρα σου, την δική μου ψυχή, την ανθρώπινη, την Θεία. Αυτά είναι τα 8 λόγια του Χριστού μας επί Σταυρού. Λόγια δραματικά που οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν και τι δεν είπαν. Τόμοι ολόκληρη είναι η κάθε πρόταση αυτή του Χριστού μας επί Σταυρού. Αλλά ίσως μία άλλη φορά. Ήθελα να επαναλάβω στην αγάπη σας αυτά τα λόγια του Χριστού μας. Ότι εμείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εντέλομαι ημίν, και ότι έχουμε μία μητέρα, την Βασίλισσα των Αγγέλων. Είναι λόγια παρηγορίας. Είναι λόγια μεγάλης ευλογίας και γιασμού εις ημάς τους αμαρτωλούς. Δια τούτο δικαίωση οι πατέρες λέγουν ότι δεν μπορούμε να εγκομιάσουμε περισσότερο την Παναγία μας. Ούτε οι άγγελοι μπορούν, πρεπόντως, πόσο μάλλον εμείς οι πυληνόγνωσοι, οι ευτελείς. Αλλά εάν είσταται ακόμη ο κόσμος τούτος εις αυτόν τον πλανήτη, εάν αυτό το καράβι ακόμη κρατάει και δεν έχει βολάξει, είναι διότι η ίδια η Παναγία μας γονιπετής δέεται στο θρόνο της χάριτος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το είδαν πολλές φορές Άγιοι Πατέρες και μικρά παιδιά, παρακαλώ. Στην Θεία Λειτουργία να κατεβαίνει η Παναγία μας από το Δεσποτικό Θρόνο που ίσταται και να πηγαίνει από την ωραία πύλη και να γονατίζει μπροστά στα Άγια Δώρα και να δέεται με τα δακρύων για τους ζώντας που λειτουργούνται, που είναι παρόντες, και για τους απώντας, για ευλόγους όμως αιτίας, και για τους κεκοιμημένους που εκοιμήθησαν με την πίστη των πατέρων μας. Ώστε λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς τολμηρός, αδύνατον, αλλά τολμηρός. Εάν ήταν στο χέρι της, θα έσωζε όλους τους κολλασμένους η Παναγία μας. Τόση αγάπη έχει, ώστε μετά τον Χριστό μας να έχει την πιο πολύ αγάπη για το γένος των ανθρώπων. Πατέρας και αδελφοί μου αγαπημένοι, ο Χριστός μας και η Παναγία μας, ας είναι η ελπίδα μας, η καταφυγή μας και η αναπνοή μας. Έχοντες τον Χριστό μας και την Παναγία μας εις τον κόσμο τούτον ως καταφυγή και πηξίδα και βακτηρία, πορευόμεθα από τον κόσμο τούτον τον πλάνο και πατεώνα στην ιωράνιο μακαριότητα. Οι προσευχές όλων των Αγίων Πατέρων των ουρανού είναι και εμείς οι ευτελείς και τυποτένοι αμαρτωλοί, να μην χάσουμε την αθάνατον ψυχή μας, να μην εκλείνουμε ούτε εις υπερβολάς ούτε και εις ελλείψεις, ώστε να αξιωθούμε της ουρανίου μακαριότητος. Αμήν.